Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου. Το προηγούμενο διάστημα εμείς φροντίσαμε να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Χανίων, να επεξεργαστούμε δεδομένα και πληροφορίες και να συλλέξουμε στοιχεία σε συνεργασία με τις διευθύνσεις του Δήμου, έτσι ώστε να αποτυπωθούν όλες οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία αυτή με τις διευθύνσεις ήταν μια πολύ ουσιαστική δουλειά που έγινε και πολύ σημαντική αυτή η καταγραφή, σε συντονισμό με την διεύθυνση προγραμματισμού που είχε αναλάβει το έργο της οργάνωσης όλης της διαδικασίας. Αποτυπώσαμε λοιπόν τους βασικούς άξονες και στρατηγικές που θα πρέπει ο Δήμος το επόμενο διάστημα να ακολουθήσει και να εφαρμόσει. Ήταν μια διαδικασία που απαιτούσε χρόνο, απαιτούσε μια επεξεργασία δεδομένων που έπρεπε να αποτυπωθεί όσο δυνατόν με ακρίβεια. Έτσι λοιπόν έφτασε η στιγμή και είμαστε στη φάση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στην οριστική διαδικασία αποτύπωσης αυτών των στρατηγικών για το Δήμο που θα μας ακολουθούν μέχρι το 2023. Η Δημοτική Αρχή εξ αρχής είχε διατυπώσει το όραμά της και την κατεύθυνση που ήθελε να έχει ο Δήμος με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. Αυτές οι προτεραιότητες δεν είναι τυχαίες. Αυτές οι προτεραιότητες αφορούν σε τοπικά ζητήματα σοβαρά που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή, σε εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες και ευρωπαϊκές. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα τοπικά ζητήματα, ακολουθούμε και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, λαμβάνοντας υπόψη μας προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προτεραιότητες που θέτει το κράτος και η περιφέρεια της Κρήτης ειδικότερα. Αυτές λοιπόν έχουν αποτυπωθεί σε αυτό το σχέδιο. Αυτές τίθενται προς τους πολίτες προς αξιολόγηση, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσαρμογή αυτών με βάση το δικό του σκεπτικό, με βάση τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, έτσι ώστε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να έρθει στην επόμενη φάση, να αξιολογήσει τις προτάσεις των πολιτών και να αποτυπώσει αυτές τις ιδέες και τις προτάσεις των πολιτών σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Οι άξονες οι οποίοι αναφερόμαστε στο στρατηγικό σχέδιο και ακολουθούμε, οι οποίοι οι άξονες εξειδικεύονται αργότερα σε μέτρα και σε στόχους, σε ειδικούς στόχους, είναι πολύ σημαντικοί. Αυτοί είναι τέσσερις οι άξονες αυτοί. Αυτοί λοιπόν αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση ποιότητας ζωής, αφορούν στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην υγεία, στην κοινωνική πολιτική. Στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη είναι ο τρίτος άξονας και ο τέταρτος άξονας αφορά στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Σε αυτούς τους τέσσερις άξονες λοιπόν στηρίζεται το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου και σε αυτούς τους τέσσερις άξονες περιμένουμε τους σχολιασμούς, την κριτική, την άποψη των πολιτών, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σε ένα τελικό κείμενο και σχέδιο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από την πλευρά μου τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους για τη συνεργασία που είχαμε την προηγούμενη φορά. Η κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής και ειδικά του Δημάρχου είναι σημαντική προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, που όπως σας είπα είναι και πολύ επίπονη, κράτησε αρκετούς μήνες. Έτσι λοιπόν, δίνοντας τον προσανατολισμό και την κατεύθυνση και έχοντας ένα ξεκάθαρο όραμα ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για το καλύτερο για την πόλη. Και να ευχαριστήσω φυσικά τους διευθυντές των υπηρεσιών που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία της κατάρτισης του αρχικού στρατηγικού σχεδιασμού και την διεύθυνση προγραμματισμού, η οποία σε καθημερινή βάση αφιέρωσε ώρες προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή τη φάση του στρατηγικού σχεδίου. Οπότε ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετείχαν σε αυτό, τους υπαλλήλους, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές.